λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με ρωτά σπαθιά, να χτυπάς πάντα να νικάς. Πεθάνω στα σέρκα της μαμούς, είναι κόφτη. Τα τι θέλω έτσι ζωή με τόσο βάρος αβάσταχτο και να σιωπήνω συνέχεια. Πέ μου να δούμε, έμαθες που έχουν τα φτωχόν της Χαρίκλειας. Σε ένα χωράφι είναι έξω από τα πητήθηκια. Να το γεννήσεις το μωρό και να μου το δώκεις εμένα να το αναγιώσω. Το στράτον είναι να το γυρεύκεις. Αιώ. Όχι αιώ. Πέ μου. Ελήφθηκες τύπου να δικαιώσει για λίρες και βάστηκε να τα βγάλεις που την προκήρυξη του στρατού. Φαίνεστε μου πως τσινό που εφόβουν. Εν αλήθεια. Μακάρι να βγω ψεύτης, άμα... Φαίνεται πως είναι η μάνα μου που εσκότωσαν τις κορούμες. Το όπλο που εβαστούσαν η Χαρίκλεια εν ήταν που την Κύπρο. Ήταν που τσίνα τα λαθρέα που ήρθασαν από την Ελλάδα να πήραν σαν σκαπάρι, ρε! Κανένα μέσο μέρη, καμιά νύχτα που θα δουλεύεις. Αν θέλεις να πάμε να πάμε. Έχει πολλά ωραία παραλία, κάποια ντρούτια στην μέσο. Όποιος βρεθεί στο δρόμο μου και προσπαθήσει να με αντικόψει, να τον κανονίσω με τον δικό μου τον τρόπο. Και θέλω ύστερης να έχεις και παράπονο. Δεν μου γυρεύκεν τόση αστυνομία μες στο χωρκό μας. Εν όλη η αστυνομία ανάστατη ακούεις. Και εξαπολυθήκα στην έξω και γυρεύκουν να βρουν τη γυναίκα που έπνιξαν τις κοιότες κορούες. Καλή όμοι μου. Εν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε εμείς. Ο Καράγιορκης εδώ και μου πίσω τα χωράκια μου. Να μπορεί. Ορίστε. Τι είναι. Άγγλια στρωμένη. Ναι, παπά. Υιέ μου. Να ξέρεις, είναι τα μια άλλο δώρο που έκαμε τώρα. Πρόσεξε πολλά, ρε Μιχαήλα. Κι αν καταλάβω ότι έκαμε συμμαχία με τον Καράγιορκη, αν εγκλήτωσες που την Καλλιόπη, που λόγω εγκλητώνεις, α. Ο Αντζουλής ψάχνει μανιωδώς για την Ευρετή. Και μάλλον σε τούτο, συνεργάζονται μαζί με τον Φίβο. Πολύ μυστήριο του τη Χαρίκλεια. Εσού να μπουν αλήθεια. Λαλείς να έχω σε την Ευρετή σε κανέναν τόπο μες στο κονάτσι πρίκου τη σκοτώσουν οι Εγγλέζοι. Έχω κάτι πολλά σοβαρό να σου πω. Είναι τα πράγμα. Έχει να κάνει με τη μάνα μου, την Αντρονίκη. Μα νιχά εσού μπορείς να μας βοηθήσεις. Εκεί που δεν καταφέραμε να βρεθεί και πολύ μια μπλεμένη μες στην ιστορία. Εν μας κάνει, έχουμε και τον Αντζουλή να μας εκβιάσει. Νιώθω φρικτά για αυτήν την εξέλιξη, πολυπέθηκε. Στρατό.
Εγώ ζω στον αρφό μου. Αμά, δεν μπορώ να δεχτώ τη σχέση σου με την αρφή μου. Και ειδικά με τον τρόπο που γίνεται. Μη μου στρίβεις το μαχαίρι στην πληγή, Πολυδεύγη. Ξέρεις πολύ καλά ότι την αδερφή σου την αγαπάω σαν γυναίκα μου. Θα κάνω τα πάντα για να την ξεπλέξω από αυτήν την υπόθεση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα μιλήσω με τον Ατζουλή. Στραβολό μου, Λαρίς. Α, να υποκύψουμε τους εκβιασμούς του. Τούτο θέλεις να κάνουμε. Τούτον καρτέρα, Τζουλής. Έχεις να προτείνεις κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ο Ατζουλής είναι αποφασισμένος να φτάσει στα άκρα. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση του. Τι είναι που αρκάζεις να του πεις? Δεν ξέρω. Θα τον δω, θα τον εισηγήσω. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι παιχνίδι. Και όπου είναι να βρεθείτε? Θα τον φέρουμε εδώ. Όπως την άλλη φορά που δεν κατάλαβε που τον φέραμε. Θα το κανονίσω σήμερα κιόλας, μόλις βραδιάσει. Καλό. Ένα το φέρω εγώ. Όχι εσύ. Θα το κανονίσουν άλλοι. Εσύ πρέπει να πας στο χωριό, να μην λείπεις συνέχεια και κινήσεις υποψίες. Και αν κάτι πάει στραβά, να έχεις και άλλοθη. Να κυκλοφορήσεις παντού, να σε δει πολλοί κόσμος. Εντάξει. Δώστε μου μια γραμμή για έξω. 48-20. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Βαρνάβα. Φίβος. Νομίζω πως ανακάλυψα κάτι που να μας βοηθήσει να πάμε κοντά στην Ευρέτη. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να σου πω που κοντά πριν προχωρήσω. Είναι έτσι που συμφωνήσαμε. Πολύ ωραία. Α, μόνο να σου πω ότι τούτο που ανακάλυψα έχει να κάνει με τη Χαρίκλια. Την παράξενη τούτη γυναίκα που κρύφει τόσα πολλά μυστικά. Ωραία. Ένα σε καρτέρω. Χαίρετε. Γαλάτια, είναι που τρέχει με την Αντρονίκη. Η Αντρονίκη έφυγε από το μοναστήρι. Η Ανάφη, είπα να πει αρκετές στο δεις, πού να πάει. Όχι παπά, δεν κατάλαβες καλά. Η Αντρονίκη έχει μέρες που έφυγε από το μοναστήρι. Και πού έφυγε? Έχει τόσες μέρες που έχασε μια. Αμα εχθές κατάφερα και ήβρα την έσω της στην Τσιρκά. Αφού την ήβρες που λέγουμε να που θέλεις. Κάβεις το μαύρο της στο χάλι. Έθελα να τη φέρω τα μέσα στο μητά μου. Αμα έφυγε μου και τώρα πάλι χάσει μια. Εξαιτίας σου ενιστρέφεται σου, επειδή την έκαμες με το λάωμα. Που λέω να μου θέλετε, είναι καταλά. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να την έβρουμε. Να με έχετε στην ησυχία μου. Εδώ δεν το καταρρυσεύκουμε. Δεν θα βρω τα πισωτικά επελή. Την άλλη φορά πήγα στο μοναστήρι να την έβρω, όσον και με πορνέλωσε τα μπάκια της και πέσε και χάμε και λαώνε του, γιόντι φαλαρισμένη. Και εσείς ευκάλετε μου την αβανιά πως την εμπείραξα και παχαινε έτσι. Και τώρα λέτε μου να πάρα σας ταλίσω ενεύρετε. Αν δεν είναι του άλλη ανάγκη, θα ζητούσαμε τη βοήθειά σου. Η Αντρονίκη βρίσκεται σε μια άλλον κίνδυνο. Γαλατία, σύντησε καθαρά. Που ποιον έχει φωνή η Αντρονίκη? Άκουσες για κάτι φόνους που γενικά στην τελευταία, που ευρεθήκαν πνημένες δυο μητσές κορούες? Ναι, άκουσα. Τούτο να μπορούσε να κάνει μια κουβέντα μας. Υποψιαζόμαστε ότι η Αντρονίκη μπορεί να έχει σχέση με τους φόνους. Η Αντρονίκη έχει σχέση με τους φόνους? Πότε είναι στα πότε? Γαλάτια, σύντησε καθαρά.
Είσαι δαμέ? Δαμέ είμαι, μάνα. Πού να είμαι. Α, κούρη μου, δεν μπορείς να ευκαλείς με λόγι. Έσαι που τα χτες πόνε κατέβηκες κάτω. Ήρθε να έχω το μεσομέρι να μάμε, εσύ ντύσες με τίποτες. Δεν ξέρω, πιλέ μου, αν έφαες, κούρη μου. Πέτεις, μάνα σου, τον πόνο σου, να χαρείς, μαρκαρού μου. Α. Μανά. Ναι. Εχτες δεν κουβέντιαζα με τον Αντζουλή. Είπες σου τίποτε και κακοκάρτισες σε, να του βρεθώ. Η αλήθεια είναι πως είναι σου που με κακοκάρτισες, μανά. Γιώ, για το όνομα του Θεού, κούρη μου, είναι που σου έκαμα. Μανά, εμπιστεύτηκα σου ότι επειδή ατσίβρα τον Καράγιορκη και σύντυχα του και είπουν του πως αθέλει τα κοπελούθια του μανιχά, να γίνουμε οικογένεια, να γίνει τούτο το πράγμα και επειδή και σπούρτισες το του Αντζουλή, μανά. Εγώ είμαι στην πορπιζά μου που το είπα για να αποδείξω ότι ο Καράγιορκης είναι ένας εγωιστής και δηλώ και τα κάνει ποτέ του έτσι πράγμα. Συμπάθαμε, κόρη μου. Μα έπρεπε να του το πω. Να ξέρει να που κάνει. Γιατί τούτη η ιστορία με τον Καράγιορκη διά γυρών από γυρών και ξαναστρέφεται. Ξέρω να δούμε πόσο καιρό ακόμα είναι να μας κλωθογυρίζει. Κόρη με μάνα σου. Κι άμα πονήσε σου, πονώ και γιόντα σου, μάνα μου. Ξέρω το, μάνα. Αμα δεν έπρεπε να το πεις του Αντζουλή. Όχι, όχι, έπρεπε. Ξέρεις πως είναι κύριε σου. Να ξέρει και εκείνος να μου τραβάει η κόρη του και η αγκόνισσα του. Αφού το περί του φταίξιμο είναι δικό του. Ναι, αμα εκείνος επίγγε βρε τον Καράγιορκη και είπεν τούτο. Κύριε Λύης. Κύριε Λύης είναι τόσο άνθρωπος. Εμένα δεν μου έσαι να φέρει τίποτες. Και ένα που του είπε ο Καράγιορκης. Να μου το είπε. Επόρυψε με για ακόμα μια φορά. Λάλη πως μανιχά τα κοπελούθηκε του τον κόφτη. Γιατί μάναν τον κοπελούθηκιόν του, μαγκόν τον κόφτη. Κατάλαβες, μανά, και γιο, ονειρεύκουμε. Και θα ακούμε πως ήταν να σμίξουμε και να γίνουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Ώστε κατάντησε έτσι η γλύκινη Ανδρονίκη, ε. Και αλλά σας ελανούνε όπως ετάραξε ο νους της. Είναι ώρα τώρα για έτσι κουβέντες. Και να που έχετε ακάμω ο Ιωσήγορ, α. Παπα, τα πράγματα είναι πολλά σοβαρά. Η περιγραφή που έδωκε στην αστυνομία, η κορούα που εγκλήτωσε, για τη γυναίκα που επιέννα την πνίξη, τερκάζει στην Ανδρονίκη. Και τώρα όλη η αστυνομία γυρεύει να την έβρει. Τούτο θέλουμε, που λόγω σου, να μας βοηθήσεις να την έβρουμε πριν την έβρει η αστυνομία. Εγώ πολύ μια εγκαρισεύκουμε. Αν εσκότωσε η Ανδρονίκη, γιατί να την γυρέψω εγώ, να πάω να τη χώσω και να μπερτέψω. Παραξενεύκεται με, α. Που κάνετε τις ηθικές και τις δίκες και ζητάτε μου να βοηθήσω μια φόνισσα. Αν έκαμε έτσι πράγμα η Ανδρονίκη, ας την έβρει η αστυνομία και ας την κρεμάσει. Όπως έστρωσε ένας τσιμιχή. Παπά, η Ανδρονίκη είναι η μάνα μου. Είναι η μάνα της κόρης σου και χρειάζεται μας καταλάβεις. Μπορεί μας την παρπιζάν της να κάνει κακόν του εαυτού της και ακόμα χειρότερα να βλάψει έναν αθώο πλάσμα. Να χάρεις, παπά. Βοήθαμε να πάμε να βρούμε να γυρέψουμε την μάνα μου. Ξέρεις τόσον κόσμο, έχεις τόσα τσιράκια σου όλη την Κύπρο, δεν μπορείς να μας βοηθήσεις να την έβρουμε πριν να την έβρει η αστυνομία. Πολύ μία. Έχω πολλές δουλειές που προμουντάρουν. Με κοφτή. Ακούς να πω σου λέω, και στο κάτω-κάτω εσείς εμπορτέτε. Που την ευαώσετε μέσα στην κάμαρη, διότι φυλακισμένη και πελάνετε την. Αν τρέπεσαι τα μούτρα σου. Είναι σου που φταίεις, είναι εξαιτίας σου που πέλανε. Όσον καιρόν έλειπες η Ανδρονίκη του μια χαρά. Μα αφήσε στράφεις, εντυνάφηκες το έλεος του Θεού. Επολέμησες τη δίχα έλεος, όπως μας πολεμάς και εμάς. Δηλαδή σε σου πολύμνια, εσύ χώρεσες την. Ναι, εσύ χώρισα την. Και τώρα θέλω να την γλιτώσω. Παπα, παρακαλώ σε. Πέφτω στα πόθια σου και παρακαλώ σε με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Βοήθαμε να έβρω τη μάνα μου. Με μαραζώνεις, κόρη μου. Και ο Θεός έχει για όλους μας. Τα παιδιά σου να καλά. Ξέρω το που σεν τον εύκαλες κόμμα από την καρδιά σου, μα με μπορπίζεσαι. Εγώ φταίω, μάνα. Εγώ. Έκαμε μου τόσα. Και μαθαίνω. Έμαθαίνω που τα λάθη μου. Εγώ είμαι ανή κάθε μου και ελπίζω. Και κάνω όνειρα. Ότι να σμίξουμε και να γίνουμε οικογένεια.
Αμα ένιασου. Ένιασου και να τον κάνω να πονήσει. Ένα βρω τρόπο, μάνα, να τον κάνω να καταλάβει έναν που πάει να πει πόνος. Κόρη μου, τούτες οι κατραπατσές πρέπει να σε κάνουν πιο δυνατή, όχι να γυρεύκεις εκδίκηση. Το πλάσμα που διψά για εκδίκηση είναι τη δύναμη του που δείχνει. Μαμά, άσχεται μανιχά να περιπέξει τον εαυτό του πως τάχα μου είναι δυνατός. Μες τούτο το κουτί, μανά, έχει τρόπο να τον κάνω να πονήσει. Μα, για το κουτί του Τσόνι που λαλείς. Ναι. Για να μπορείς να βρεις μέσα. Όχι να ευρώ. Ιβρά πιλέ. Με στα γράμματα της η Γαλατού είναι γράφει μανιχά πως εν τζίνει η μάνα του Τζόρτζ. Αμα γράφει και ποιος είναι ο Τσίρις. Και ποιος είναι για κόρη. Ξέρουμε το. Α? Πολλά καλά. Ενώ πέθερος του Καράγιορκη, ο Χατσινέαρος. Μην κλαις, κόρη μου, και να σου κάνω το χατήρι. Να πιάω τηλέφωνο τώρα τα τσουράκια μου, να τους πω να διγυρέψουν και να πάω και η ομίτα τους. Ευχαριστώ σου, πάπα. Ευχαριστώ σου πολλά, έπιες μου μια λιμπαρή ορκάν τώρα. Είναι άγγε με ευχαριστάς. Ό,τι κάνω για λόγους σου που το κάνω. Αν πάω για την Αντρονίκη. Όσο και να πεις, έχω και γίνει στην έννοια της. Ευχαριστώ. Άμα θέλω να έρθω και η ομίτα σου να την εύρουμε. Καλόν, κόρη μου. Να πάω να πω της Αριάδνης να πούν να κάνει μεταμορά και να σας το μάνι-μάνι να έρθω να φύγουμε. Κάμε τη δουλειά σου, ώστε να τηλεφωνήσω για στα τσουράκια μου. Ευτυχώς. Έκαμες μια φορά το σωστό. Πολυμνία, την οικογένεια μου έχω την πάνω πουλα. Ξέρεις το. Και να κάνω το πάνω για να την προστατεύσω. Με οποιοδήποτε κόστος. Χατσινέαρχο, μπορεί. Ναι, με το Χατσινέαρχο. Η Γαλατού έκαμε κοπελούι με το συμπέθερο της. Γράφει το καθαρά στο γράμμα. Με τον τζίριν της Πολύμνιας, της νύφης της. Αγία μου, στραβάρα μου, στραβάρα μου. Και να λείψε λαμπρόν ο Θεός να τους κάψει. Πώς εσύ τον ποτέ αντραπεί η Γαλατού, έξερα το. Μα να φτάσει ο τσαμέ. Εν το καρτέρουν ποτέ μου. Και ο Χατσινέαρχος, α, ξέραν τον ουλίποση του γενεκάς. Ένα έκαινε αρκατίνα με δούλα που να μην την επίραξε. Μα όχι τη συμπεθερά του σιώ. Χαρά στο ξύμα ρηχών και την πόθηκαν τραποσύνη. Εσύ μάνα, αν θυμάσαι να ακούστηκε τίποτες μες στο χορκό, είναι δυνατόν να μην τους επήρεν κανένας χαπάρι. Όχι, όχι κόρη μου, αν ακούστηκε χίτσι για λόγου τους. Εθωρήσαμε τους ούλοι που ευρέθουν τα μια την άλλη, μα εδαρκούμαστε μου σε κάντα μανιχά τις παραποδικές τους και τρώαν τα μάλια και τους παράες του κόσμου. Α, πού να πάει ο νους μας ότι εξόμπου τούτα έκαναν κι άλλες ξημαροδουλειές. Σου μάνα, να μπου λάλεις. Να μπου να πάθει ο Καράγιορκης άμα μάθει τούτα ούλα. Τα με, το Χατσινέαρχον σκότωσεν τον για τους παράετσεν εδίλιασε. Αν μάθαινε ότι είχε καύκαν τη μάνα του, είχε να τους εισφάξει και τους κοιό. Καλό. Ήταν να προσβάλλουν την τιμή του. Και τώρα, να μου σκέφτεσαι να κάνεις, να του το πεις. Να του το πω, καλό να τον εξαπολύσω. Και να μπορεί να καταλάβεις ποτά και τα, να μπορεί να σε εφελέσει. Μα αν είχα που να ξέρω πως τον έκαμα να πονήσει, του το ένα αρκετό μάνα. Να καταλάβει, να πέσει μου τσούνα του μάνα, να μεν θα έρχεται πως το σώ είναι το καλύτερο που το δικό μας. Αμα μάθει πως η μάνα του ήταν μια παστριτζή, μια ξυμαρισμένη και στο κορμί και στη ψυχή. Τούτη είναι μια λύτερη του τιμωρία.
καφέδες σας, κοπέλια. Ευχαριστούμε. Ρε και καλό στο φίλο μου το Χαμπίν. Καλώς όρισες φίλε μου στον καφενέ σου και περαστικά. Έλα κάτσε. Ευχαριστώ. Περαστικά κύριε Χαμπίν. Ευχαριστώ. Να στην καρά κοπέκι. Να στην καρά. Και ευχαριστώ σου και σένα κουμπάρε Φιντικλή που εστάθηκες δίπλα από την κόρη μου μες στον καφενέ και τα αναστήσει. Αμά, ένα πολλά πολλά μυαλόν ευχαριστώ στον πλάστη μου που μ' αξίωσε να στραφώ στον καβενέ μου ζωντανός. Ρε, έμαθα πώ στη Λεμεσόν αλλάξα σου πιστόνια και γίνεις ολοκίνουρκος, του που ξαρκείς τα γρόνια. Γρόνια πολλά, μα και γερός, φόρο μανέντα είες. Μα αλλάξα σου και τις και ο τρεις λασκαρισμένες βίδες. Πάντα φορά τα ζήσω θυκός μου, α. Πάντως, μια βολά ο θυκός μου Φιντικλή ήταν καλύτερος μάστρος που λέω σου, παπά. Με μουρμούρα με φώναζε και τραούδα μου κιόλας. Ναι, τέλος πάντων, να έχεις χάρη που βιάζουμε να πω τα καλά τα νέα, οξάρις αζάσια, μα έννοια σου και φυλάω σου τα. Χορκανή, έτσι κοντολοείς λαρό σας ότι η νύφη μου η Μαρία είναι αγκαστρωμένη κι όπου κι αν είσαι ένα γυρό παππούς. Με το καλό, Χαμπί, και καλώς να το δεχτεί ρε Στεφανή. Και πέτσε της βαφτιστικής μου, καλό να γκάστρι ρε. Ευχαριστώ. Εσύ τι μου τον πλασμάτο, εν τόση χαρά που ζω και ο πλάστης μου. Συμπαθάτε τον αρφό μου, που συγκινήθηκε και δίθιν η γλώσσα του. Συγκινήθηκε και δίθιν η γλώσσα του. Ελδαδής ο πλάστης μου, που σ' αξίωσε με τη μυαλύτερη χαρά της ζωής. Πρώτα επαντρεύτηκες, τώρα έκαμες οικογένεια, άρχεψε και μια λινίσκη οικογένεια. Αμα ένα πράγμα να ξέρεις. Ότι πρέπει να αναλάβεις και το βάρος της οικογένειας, Στεφανή. Και ένα πράγμα σου λέω εγώ, ο κύρις, ότι τούν το βάρος εν το πιο γλυκίν του κόσμου, Στεφανή. Για δε, σηκώνει και όλας μπαγκαλό. Ναι. Κοριανέτα, σε παρακαλώ. Κέρας των πλασμάτων ό,τι θέλει. Είδες ευγένεια νόμωσα. Όχι να μου ράνεις ότι ο Φιντικλής είναι πιο ευγενικός που λόγου μου. Έπαρε υπομονή, κορή, να πω άλλο έναν τραγούδι του Στεφανή και στρα γιορνάς μας. Εν έχει μία λύτερη χαρά σε τούν την πλάση με τα παιδιά τα αγκόνια του καθένας να γεράσει. Γέμω στο σπίτι Στεφανή, παιδιά και αγκονούκια και ώσπου ζω, ενάρκουμε να του τα λέω τραγούδια. Εν καλά που λαλείς ρε φίβο. Εν που την ευρετή των πητηθιών των το νόμισμα. Έτω εσυμαθιασμένον με τον ίδιο τρόπο με εκείνον πως φανούλε. Πού το ήβρες. Δαμέντο σπουδίο. Στο αυτοκίνητο της Χαρίκλειας. Μα εκείνο που την εσταματήσασαι και κόπηκε του πουλουτσέφη. Ναι, και όπως καταλαβαίνεις, τώρα είμαστε τέλεια σίγουροι ότι την Ευρετή είναι η Χαρίκλεια που την Ήβρε. Και σταματήσαν την τζιν την νύχτα και είχαν την μασίν της. Για τούτον τζι βρε ένα νόμισμα στο σπίτι στη Δευτερά και ένα μέσα στο αυτοκίνητο της. Επέφταν της ποτσί ποδάει, κατάλαβες. Είναι καλά που λαρίς, δρεφίβο. Αμα όμως, ύστερης που την σκοτώσασαι, η Ευρετή είναι το μείο μαζί της. Πάει να πει τον το πράγμα να Τζουλί, ότι πρόκαμεν και έχωσεν την πριγούνα να σκοτώσουν και η Ευρετή είναι κάπου κοντά στα πητήθηκια. Ναι ρε κουμπάρε, αλλά αν έσκαψεν και έχωσεν την κάπου μέσα στο δάσος, πού να είναι αφρωμένοι εμείς. Αν επιβεβαιώνονται υποψίες μου ότι τούτη είχε σχέσεις με το στράτο και τους παρέες της, έχω σε την κάπου που να μπορούν να την ευρούν τούτη. Για να την έχω και κάπου. Του στράτου. Του στράτου ή της παρέας του, ξέρω. Από τσινά και εγώ πάντως εν έμεινα μες τα βρωμένα σιόρκα να ξέρεις και ήδη άρκεψα και πιέζω κάποιον να μιλήσει. Ποιον. Τον Πολυδεύκη.
Γιατί και εγώ πώς ήταν το πολυδεύκι έβαλα τον, ναι. Και με εκείνα που του είπα, έκαμα τον και... Πού έκαμα τον, έβαλα τον αυτιό του πόδια σε έναν παπούτσι. Άδε, είπα Στεφανή μου και καλό να χτύρω το μωρού εσάς. Είπα Στεφανή. Και πάντα χαρές, γε μου. Πάντα χαρές. Εμένα να με συμπαθάτε δεν θα ασκλουθήσω στο ποτό. Είπε μου ο γιατρός να... Α, προσέχω να ακούν τώρα. Καλά κάνεις, Παπα. Δεν ξέρω αν είναι ώρα να κάνουμε τον την κουβέντα να μά. Εδώ μια και πιάσει η νουλα πάσα κακόν. Έλα να ξανασκεφτούμε την κουβέντα με τον Ισίδωρο. Μπορείτε και εμένα ξέρεις την ιδέα μου. Εν είμαι πολλά βραστός. Αμα αν θέλει η Ανέτα μου, έτσι να την αντικόψω. Εσύ Ανέτα μου είναι αμπουλαλής. Να ξανακανονίσω να πάει στην Ελλάδα. Ξέρω ότι και σαν να μου τσεφούμε να τον αϊκομανικό του τον κύριο μου τώρα. Εμένα αν έγινε πέφτει μου, λόγω σαν μα κορία Ανέτα, αν έγινε γιατί του πιάνεις τον καβένε που σκέφτεσαι. Δεν και χρειάζεσαι να σου το πω. Μην είσαι κογιό με τον κύριο σου. Ξέρω το και ευχαριστώ σου πολλά. Αμα το παιδί του εμπούν καιρό να τον αϊκομανικό του. Άι και που φοβούμε την αγιό που φταίω που αρρωστήσε. Που τον εσύ κυρτίζα με τα γυνάθηκια. Όχι, κόρη μου, για όνομα του Θεού, μην τα φορτώνεις πάνω σου τώρα. Με σου φταίεις με κανένας. Ήταν και να παωθούμε και μέσα στο γυαλό κλούβι, ναι, ρε Φιντίκλι. Καλά που σου αρήγει ο κύριος σου, κόρη Ανέτα. Άμα είναι για να πάθεις το χατά, αφορμάζεις πολλές. Και τούτος ο ευλογημένος ο γιος μου, δεν τσακίζεις το γενάτι του. Είπα του τόσα και τόσα, θα τον καταφέρω να υπογράψει την ευλογημένη τη δήλωση μετανοίας, αμά τίποτε. Πολιτευκή, ξέρεις το, δεν τζάλασαι έτσι εύκολα η ιδέα του πλάσμα. Και προπαντός, άμα εντάξεις τη ζωή σου για ένα σκοπό. Και σου ξέρεις το καλύτερα που λέω μας, τον Πολιτεύκη. Ξέρω το, Φιντικλή, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, κατά που μου φαίνεται, ένα πρέπει να μείνω άλλο λίγο καιρό μακριά από το γιο. Υγεία. Εσύ ο Θεός. Συγχωραμέθηκε. Ξέρω το πώς είναι εμένα που καρτεράσα, αλλά στεναχωρκούμε κιόλας, δεν μπορώ να κάνω. Δεν θα μπορώ, Ανέτα. Έχει και σου το δίκιο σου. Με νούτα ούλα που γεννήκα με τον κύρι σου, δεν και μπορούσες να κάνεις άλλος πώς. Εγώ λαλώθηκε να μην το βγάλεις που τον νου σου. Άμα σωζιάζει ο κύρις μου και ευκούμε που την έννοια, ξανασυντυχάνεται. Δεν θα μπορώ, κόρη. Ναι. Εν και μπορώ να το ξεχάσουμε τέλεια. Ο τσίτε μερού ξαναθωρούμε το. Εντάξει, και. Εντάξει, Ανέτο. Χάτι. Άλλη μια να είπα. Είπα, καλά. Είπα. Και εσένα, είναι άλλο τσιπίνο μου στις τον Πολυδεύκη. Ας σου πω, έφυγω. Τούτη εμπουπαγιά φιλούθηκε. Εχάραξες μου και σου την κουβέντα ότι ο Πολυδεύκης είναι πολλά καθαρός, πρόσθεσα τα δυο και δυο κάνουν τέσσερα, με το στράτ, με ποιον έναν. Είχα και τις πληροφορίες μου δηλαδή. Καλά, ναι, για τις πληροφορίες μου έχω τις που την αστυνομία, ναι, σου υποθέντες έχεις. Μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι ότι επατήσαμε μπα στον κάλλον και δυο μας τον Πολυδεύκη. Και τούτον μόνο σε καλό είναι να μας ευκεί. Όπου κι αν είσαι, καρτέρα του και να έρθουν. Αν μην έρθουν σε σένα, να έρθουν σε μένα. Είμαι σίγουρος πρώτα να έρθουν σε μένα. Και γιατί πιστεύεις το πράγμα. Για να σου πω ρε κουμπάρε, κοντά στο νου ρε φίλου. Εσύ είσαι εισαγγελέας. Είσαι τσιράκι των Εγγλέζων. Ο στράτος πολεμά τους Εγγλέζους. Εσύ έχουμε εμπιστοσύνη. Με μένα διαφορετικό. Εγώ είμαι παράνομος, εν και εκείνοι παράνομοι. Είναι φυσικό και από την άλλη, ο στράτος εν και ένα άκρο συγγενής μου. Ναι, εντάξει, άμα το δούμε έτσι, μπορεί να έχει δίκιο. Έχει το νου σου όμως, Ρέφιβο. Εν πρέπει να καταλάβει κανένας και περισσότερο τζίνι ότι εμείς οι δυο συνεργαζόμαστε, ρε. Με ρίξεις εννιά, δεν τζίμαι τίποτε μόνο. Εντάξει. Μάστερε. Ναι. Εντάξει, πίνεις το καλό. Δεν μπορούσε λάδι. Από το
στράτο, θέλεις να πεις. Ρε Φίβο, να έχουμε αποτελέσματα πολλά πιο γλυόρα από ό,τι καρτερούσαμε, ρε. Πολιτεύκη, έμαθες τίποτε άλλο για εκείνη την υπόθεση με τις κορούες που βρέχονται πνημένες? Ό,τι ξέρει ούλος ο κόσμος, φιντικλιέ του. Επίαση και ο κορούες άδικα τον αδίκο. Ε, μα για μέσα ακόμα. Έγινε η κασιντζά, αλλά δεν έμαθες τίποτε. Όχι, έλειπα όλη μέρα σήμερα από το πόρκο. Εχθές, εδώ κοιμάχασαι να πνίξουν άλλη μια κορούα και στην τσιρκά. Αμα η μητσιά γλίδωσε. Και είπαν στους αστυνομικούς ότι μια κιακονιτίνα που πήγαινε να την πνίξει και είπαν του τσίνταν λοησίδαν τούτη κιόλας. Κύριε Λέης, δεν ρωτήσαμε να μάθαμε τίποτε εμείς. Είντα εσείς εθακευάσατε ούτε εφημερίδα ανάλογος. Και δεν γράψαν τίποτε εφημερίδα. Έγραψαν καλό. Και γράψαν ότι η γκά στη λίμνη που έγινε και το πρώτο το φωνικό, η αστυνομία ήβρε κάτι πράγματα. Και βάλαν και φωτογραφία μέσα στην εφημερίδα. Έδιτα με την εφημερίδα και δεν τα μανιχώς. Έτα τα με. Τούτη είναι η κούκλα της Ειρήνης. Και εδώ είναι το σχέδιο της. Είσαι σίγουρη, κόρη μου. Τέλεια σίγουρη, δεν ξέρω τα σχέδια του μωρού, αφού δεν τους ούλους εδώ και μου για μένα. Αποκλείεται. Είναι τα ήρευκεν η κούκλα και το σχέδιο του μωρού στη λίμνη. Σχέδια κάνουν στην ούλα τα μωρά. Καλά. Και η κούκλα, αφού έδειχνε μας την, έδειχνε μας την με τόσο καμάρι. Κούκλες σαν τούτε είσαι πολλές, κόρη. Έχει δίκιο ο αρφός σου, κόρη μου. Είναι τα κοινή που έκαναν την κούκλα, έκαναν μόνο μια τα ευλογημένα. Ωρα λόγω ένα γιούτης ένα μοιάζουν και η κούκλα και το σχέδιο. Εσού μπορεί δεύκει να μου λάβεις. Εν μας είπες την ιδέα σου. Και εγώ τούτο λάλο, ε. Ένα γιούτης. Άντε που σε πάω. Πάω να μάθω περί του δεσέτε, γεια. Στο καλό. Και άμα μάθεις, μεν εξιάζει να έρθει να μας πεις, α. Μανούλα, έλα μέσα. Είναι μόνο τη χαρά που μου διάς. Εσύ ώρα χαίρεσαι. Εσύ να μου πουλάλεις. Ξέρω, έχει τόσες μέρες να βρεθούμε. Ναι, έχεις δίκιο, ναι, το προμοτιστήκα βαστούν την υπόθεση και παραμέλησα σε ένα κουρί. Η υπόθεση πώς πάει, τι είναι η προχωρά τουλάχιστον. Καλά, ρε, σου είπε να πούσω. Έλα να δεις, πάει πάρα πολλά. Είμαστε σε καλό δρόμο και νομίζω την αύριο πολλά σύντομα. Της αύριο. Μακάρι. Έλα να δεις. Λοιπόν, ο στράτος πάει σίγουρα πάνω στην οργάνωση. Βρίσκεται όμως να φύγεις να έχουν την υπόθεση να με ακούσεις. Ναι, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Έλα, κάτσε. Καταλάβω πόσο πολλά θέλεις να πετύχεις με την υπόθεση. Και ότι θέλεις να ξαναγίνεις σπουδαίος και δυνατός. Αμα τούτον τον καιρό που είναι βρεθούμασταν φίβο και γιο ήμουν μανησί μου, σκέφτηκα πολλά καλά τούτον που υποτίθεται έχουμε εμείς οι δυο. Υποτίθεται. Δεν κάνω λάθος, Φανούλα. Πριν λίγο καιρό είπες μου ότι που θα με γιωτά, είσαι δική μου. Και γιο ανήκω σου. Εν καταλάβω γιατί άλλαξες ιδέα τώρα. Φαίνεται πως έκανα λάθος. Γιατί σου φίβω, όσο και να το θέλεις. Ποτέ θα είσαι δικός μου όπως το θέλω γιο.
Είμαι όμως να μου που θέλεις, Φανούλα. Γιατί δυσκολεύομαι να καταλάβω. Να σου πω. Θέλω να χωρίσουμε. Δυστυχώς, ούτε εγώ έχω καλά νέα την υποθεσία της Ανδρονίκης. Προμπίτρα, βγούμε στον καφενέ. Ναι. Είχαμε την κουβέντα της. Δεν μαθεύτηκε τίποτε άλλο. Τελικά έγινε και εκείνο που σου είπα. Η εφημερίδα έβαλε φωτογραφίες που τα στοιχεία που βρένει η αστυνομία κοντά στη λίμνη και αμέ που επνίξαν τη Σταυρουλού. Μα την κούκλα ζωδιζογραφικά της Ειρήνης. Ναι. Απαναγία μου. Αμάν και ήταν τα Ιανέτα. Αγρόνησε πως ήταν της Ειρήνης μας. Και γίνει και κουβέντα. Αμάν τα είδε η Ανέτα και αγρόνησε τα... Δεν κατάλαβα και γίνει και κουβέντα μες στον καφέ. Ναι, να το μάθει ολόν το χωρκό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εννιά μου είναι μανίχα η Ανδρονίκη. Μαζί το ορφανοτροφείο. Γιατί για την παραμικρή υπόψια να έχω για την Ανδρονίκη, να μας το κλείσουν πολύ δεύκοι. Εν την ειδητώνουμε. Ορυμνία μου. Έτσι μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακαλούμε να έβρουν την Ανδρονίκη ο Καράγιορκης και η Γαλάτια. Πού ξέρεις, μπορεί να νουλά μια άλλη παρεξήγηση και η Ανδρονίκη να μένει και να κάνει με τα φωνικά. Μακάρι, γιατί άλλος πως θέλω να σκέφτουμε να που μπορεί να γίνει. Πήγαινε. Μόλις δεν θα σε φωνάξω. Ένιος. Θα περιμένω απ' έξω. Τσερούτσε ζαμάνια ρε στρατό. Χόσκερ, τι να χάκερ, τι μου λάδει και ο Τούρκος. Ξέρεις ότι πρέπει να σου πω ότι επεθύμησα του ασυναπαντήματα μας, δηλαδή. Εμένα με την κουκούλα, βάρτιβ κάτι. Πέμω, πόσα χρόνια έχει να βρεθούμε, ρε κουμπάρι. Κάμποσα, αλλά αφού ήθελες τόσο πολύ να με δεις, είπα να μην σου χαλάσω το χατήρι. Ναι. Από ό,τι θωρώ, τα μέσα σας στήκεται ολόκληρο στρατηγείο, ρε. Σαν να είσαστε έτοιμοι για πόλεμο. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε κρύψει πριν έρθεις, αλλά για να δεις πόσο σε εμπιστευόμαστε. Ναι, Ποτσίνον, έχετε πολύ εμπιστοσύνη γι' αυτό, ναι. Βάλετε μου κουκούλα και φέρετε με στα μουλοχτά, μουλοχτά, ναι. Τώρα μας αδικήσε, φέραμε στο χρυσφύγετό μας, να ξέρεις και που βρίσκεται. Για πες λοιπόν, τι με θέλεις, Αντζουλή. Καλά, ναι, σου είπε ο πολιτεύκης. Κάτι μου είπε. Νομίζω παίζεις βρώμικο παιχνίδι. Εγώ παίζω βρώμικο παιχνίδι, στρατό. Εγώ είμαι καθαρός. Και του πολιτεύκη εξηγήθηκα του πολλά σταράτα, πολλά καθαρά. Εάν συνεχίζετε να παίζετε εδώ το παιχνίδι με την Ευρετή και να κάνετε ύστερα τους αχάπαρους, ό,τι προσπαθείτε να κάνετε τα χαμέ και ό,τι θωρώ είσαστε χαχα να ξεκινήσετε, να τα αποκοπήσετε ούλα. Και θα φροντίσεις εσύ γι' αυτό. Εγώ, γιατί να κάνω έτσι πράγμα, Γιώνο, εσείς με για έτσι άνθρωπο, προδότη. Όχι. Αν μου έβρετε την Ευρετή, εγώ και σαν συγγενής σου που είμαι, να σε σέπω και να σε βλέπω. Και όχι μάνια χάει σε ένα στρατό, αλλά και τους φίλους σου και τους συναδέλφους σου και ακόμα τη φιλενά σου την Πολύμνη, ρε. Όχι, έγινεται. Εν το πιστεύεις τον Πουλαλής, Φανούλα. Είναι απόφαση της στιγμής, γιατί πολλά απλά των τελευταίων καιρών δεν μπορούμε να βρεθούμαστε. Και όπου μπορούμε να βρεθούμαστε είναι λίγο. Είναι καθαρό φίβο. Αλλά θέλω γιο από τη ζωή μου και άλλα σου. Ναι, α, γιατί νομίζω ότι δίπλα σου θέλεις έναν άντρα δυνατόν και σπουδαίο. Έναν άντρα που να πετυχαίνει τους στόχους που έβαλες στη ζωή του. Είναι για τούτο που με διάλεξες. Αν ήθελες κάποιο που να βουρά πίσω από το φουστάνι της γυναίκας του, γιατί να μείνεις και στο Στεφανί, λαλείς μου. Καλά που να λες. Εν τούτα που θέλω εγώ από τον άντρα μου. Αν μόνο το θωρώ στη χάση και στη φέξη,
Θέλω τον να είναι κοντά μου, να είμαστε ζευγάρι, καταλάβεις. Να καταλάβω ότι έχω σπίτι και άντρα. Καταλάβω σε, Φανούλα. Νομίζεις πως εσύ σε θέλω. Μα έχεις λάθος γιατί ό,τι κάνω για λόγους που το κάνω. Μόνο εσέναν έχω στη ζωή μου. Είσαι ό,τι πιο ακριβόν έχω. Εντάξει. Έχεις δίκιο, ναι. Πέσε μου πολύ γυνάτη και μεράκι με τον τη δουλειά. Με τον την υπόθεση. Άμα κάνω το μανιχά για έναν λόγο. Για να σταθώ πάλι στα πόδια μου. Ξέχω τα κότσια. Και τη δύναμη. Να σταθώ απέναντι από τον παππού σου. Και να ζητήσω το χέρι σου. Και πότε έχει σκοπό να το κάνεις τούτο? Σύντομα. Πολλά σύντομα. Σου μανιχά να μου είσαι εμπιστοσύνη. Όλοι να γίνουν στην ώρα τους. Μ' αγαπάς. Σε μου το δείχνεις. Εν τούτη αγάπη σου που με έκαμε πάρε να σταθώ στα πόθηκια μου και να ξεκινήσω από το μηδέ. Φτάσω ψηλά, πολλά ψηλά, και τούτο, άνοιχα για λόγω. Άρχισες πάλι να σε άκρισες τα πράγματα του Φιζέρ. Όχι. Τέλειωσα με τον Μάικλ. Θα ασχοληθώ άλλο μαζί του. Τώρα σάζουμε για άλλα. Τι άλλα? Ετοιμάζω τα πράγματα μου για να φύγω με το μωρό να πάω στην Αγγλία. Ω, αυτό είναι πολύ ωραίο νέο. Πω, χαίρομαι που πήρες την απόφαση. Για να μην σου πω ότι άρχισες κιόλας. Ωραία, να φύγουμε, να πάμε να ηρεμήσουμε. Πολύ ωραία. Και εγώ να βοηθήσω στο μάζεμα για να φύγω με το συντομότερο δυνατό. Νομίζω δεν άκουσες καλά, Φαρίντα. Είπα, θα φύγω εγώ με το μωρό να πάω στην Αγγλία. Δεν είπα να φύγουμε όλοι μαζί. Γιατί δεν είπαμε θα φύγουμε όλοι μαζί? Ναι, είπαμε. Αλλά πριν να μάθω κάποια πράγματα. Ποια πράγματα? Για σένα, Φαρίντα. Και για τα ψέματα που μου είπες. Πολύμινα να την αφήσεις απ' έξω. Τα γυναικόπαιδα δεν έχουν σχέση με την υπόθεσή μας. Ήστρα το μα εντζίστηκες μόλις σου συνάφερα την Πολύμινα, ρε κουμπάρε. Εσάσαρες να υπερασπιστείς. Ούτε ο άντρας της να είτου. Μόνο ο άντρας της μπορεί να κάνει έτσι σχέδιο. Το τι έχω εγώ με την Πολύμινα είναι δικός μας λογαριασμός. Δεν σε αφορά, εντάξει? Άκου να σου πω, ρε στρατού, για να ξυγούμαστε, ρε κουμπάρε. Εν καλά που τα λαλείς. Εμένα με κόφτει και έθιω μια δεκάρα για την Πολύμνια και ούτε πρόκειται να εσκάμω κανέναν κακό. Εγώ θέλω να γεννεί η δουλειά μου νούσιμα και συγχειρισμένα, κατάλαβες. Αν μου πείτε πού εμπονεί η Ευρετή, θα πειράξω κανένα. Με άντρα, με γυναίκα. Εντάξει, εξηγηθήκαμε. Δυστυχώς δεν ξέρω πού είναι. Και κάτω μια στιγμή, δυνατόν. Αν την έχεις εσύ, την Ευρετή, πρέπει τούτη η Χαρίκλια να σας άφηκε κάποιο μήνυμα, τέλος πάντων, κάποιο σημάδι που την έχει χωσμένη. Άτε ρε στράτο, σαν παλιόφιλοι που είμαστε και συνεργάτες, ρε κουμπάρε, εν μπορείς να με εξυπηρετήσεις εσύ, να με βοηθήσεις να την εύρουμε και ξέρεις, έτσι να μείνει πάνω μου. Αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο εμάς τους δύο. Ούτε μπορώ να το χειριστώ μόνος μου. Εγώ ανήκω σε μια ομάδα. Και θα σου έλεγα ψέματα αν σου υποσχόμουν ότι μπορώ να σε βοηθήσω να την βρεις. Ναι. Εμείς έχουμε έναν κώδικα. Και η ομάδα λειτουργεί πάνω από κάθε προσωπική φιλοδοξία. Δεν ξέρω. Άμα πρέπει να κάνω και εγώ τη δουλειά μου τα ευλογημένα. Θα
Τζουλή, το ζητάω προσωπική χάρη. Από σένα προς τα μένα. Άτομα που δεν έχουν σχέση με αυτή την υπόθεση και άτομα που ανήκουν αλλού να μείνουν απ' έξω. Εσύ είπες ότι είμαστε παλιοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς. Άρα μου τη χρωστάς αυτή τη χάρη. Έτσι δεν είναι? Μα για ποιο πράγμα μου μιλάς? Κατάλαβα τα όλα, Φαρίντα. Τινό που δέρνω το νου μου να καταλάβω είναι το γιατί. Διότι είπες μου τόσα ψέματα που πραγματικά επίστευκες ότι κάποια στιγμή δεν θα βγουν στη φόρα. Διότι το αλλάλουμε ψέματα, κυρία Φαρίντα. Πρέπει να θυμόμαστε κιόλα αυτά που είπαμε, γιατί κάποια στιγμή θα κάνουμε το μοιραίο λάθος. Εσύγησέ μου, Κριστίνα, δεν καταλαβαίνω τι μου λέγεις. Να σου εξηγήσω, Φαρίντα. Φυσικά θα σου εξηγήσω. Πότε να αρκέψω όμως. Α, να αρκέψω από την Ανέτα που μου είπες ότι τώρα τελευταίως την εγνώρισες. Όμως μια μέρα έφυγε και είπε μου ότι είσαι καιρό που σου είπε ότι θέλει να υιοθετήσει το μωρό. Φαντάζομαι ότι του τον έκρυψες μου το, γιατί δεν ήθελες να ξέρω ότι ξέρεις για την ύπαρξη του μωρού. Και για το γράμμα. Το γράμμα που υποτίθεται έγραψε η ηγουμένη του μοναστηρικού που ήταν η Αλεξάνδρα. Όμως τι είναι το γράμμα, εσύ το έγραψες, Φαρίντα. Αφού πρώτα συνεννοήθηκες με την κόρη μου. Δεν ξέρεις τι να μπορώ να πεις, α. Διερωτάσαι πώς δεν τα άμαθα. Όχι, όχι, Φαρίντα μου. Δεν μου τα είπε κάποιος. Κατάλαβα τα μόνη μου. Διότι μια ημέρα έδωσες μου μια λίστα για το τι πρέπει να ψουμίσω για το μωρό και πρόσεξα ότι τα γράμματα σου ήταν ίδια με τις Αγίας Ηγουμένης. Έβαλα τα δίπλα-δίπλα και σιγουρεύτηκα, Φαρίντα. Να σου εξηγήσω, Κριστίνα. Να μου εξηγήσεις, Φαρίντα μου. Απαιτώ να μου εξηγήσεις. Μόνο μου μην πεις άλλα ψέματα. Γιατί ξέρω πολλά. Πάρα πολλά. Ξέρω και για τον Αντζουλή και για τα σχέδια που κάνανε εναντίον μου. Αυτό με μου κρύψεις τίποτε. Θέλω να μου τα πεις όλα, Φαρίντα. Σύντησε! Δυστυχώς δεν καταφέραμε τίποτες. Η Αντρονική είναι αφάνητη. Τα τσιράκια σου. Ούτε εκείνη. Δεν ήβρα ψυχή Θεού. Αλλά όπως που την ώρα που έφυγε μες τη νύχτα, κάπου εχώστηκε και ένες και αλλάξε μες το φως της ημέρας. Μα γι' αυτό μετά χειρότερα. Να μην έκαμε κακόν του εαυτού της, έτσι παραλογισμένη και πορπισμένη που ήταν. Έχω και γι' άσχημα νέα. Οι εφημερίδες έβαλαν φωτογραφίες στο σχέδιο της Ειρήνης και την κούκλα της που ήβραν κοντά στη λίμνη. Έχουν να κάνουμε τώρα. Τέλος να το βαστάξουμε έτσι κάκο. Κόρη μου, δεν θέλω να σου φορτώσω άλλο βάσανο. Αμα φαντάζομαι να ρέξε από το νου σας. Σε αυτή την υπόθεση είναι να μην έξω το ορφανοτροφείο. Κι όμως η αστυνομία καταλάβει πως τα στοιχεία του τα ούλια έχουν σχέση με την Αντρονίκη. Το καλό όνομα του ορφανοτροφείου ξιάστε το. Να είστε σίγουρες πως οι Εγγλέζοι δεν θα μείνουν απράχτη. Καλησπέρα. Και έχουμε κανένα νέο? Έχουμε, αλλά δυστυχώς είναι καλό. Ειδοποιήσαμε από την αστυνομία ότι συλλάβαν την Αντρονίκη προς την κύρια ανύποπτο για τις δολοφονίες των Κορούδων. Έναν κακό όρομα και άμα ξυπνήσω να γίνουν όλα μια χαρά όπως ήταν πρώτα. Φαρίντα. Το μωρό. Εν αλήθεια του Βιρονή. Ξέν και τούτο ψέματα. Ζήτησα να με δει ο αρχηγός. Ο αρχηγός ήταν που μπορεί να σε θέλει. Δεν ξέρω. Αλλά φαίνεται πως η σχέση μου με την Πολύμνια δεν έφτασε μόνο στα αυτιά του Αντζουλία. Μετανιώνω που σου άνοιξα την καρδιά μου. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω και να μην σου έλεγα τίποτα. Νομίζω από τσιν την νύχτα η Χαρίκλια ήβραν τα Κωνσταντινάδα στο σπίτι στη Δευτέρα. Έπιαν τα, έβαλαν τα μέσα στο αυτοκίνητο
και εκείνησε να βάσει τα πετήθηκια από τα νηδουλιά της. Τέλος εμπρέθηκα, δάμε, ξέρεις. Λαλούν ότι εσκότωσες δυο κορούες. Λαλείς να χάσα τα λογικά μου και να σκοτώνω κορούες.